Λογητός η Κύριε διδαξόμε τα δικαιώματά Σου. Αλληλούια. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες.
εις Ανάστας είναι ζωής. Ιδέ τα φαύλα πράξαντες, εις Ανάστας είναι κρίσεως. Που δύναμεν εγώ πίναπε μ' αυτού που δεν, καθώς ακούω κρίνω, και οι κρίσεις οι επιδικέστη, ότι μου ζητώ το θέλημα το εμόν. Αλλά το θέλημα του πένσαντος με παρόν. Μου επιβάλλει να σε αποχαιρετήσω σήμερα που φεύγεις για το τελευταίο σου ταξίδι. Σε αποχαιρετώ με την ιδιότητα του φίλου, του συνεπαρχιώτη, του κριτικού, εκ μέρους όλων των κριτικών που πολλά χρόνια υπηρετήσαμε, εγώ από τη θέση των πολιτιστικών συλλόγων και εσύ από την πλευρά της ενημέρωσης, της πληροφόρησης, της διάδοσης, της στήριξης των συλλόγων, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των ηθών και θύμων μας. Το θλιβερό άγγελμα του ξαφνικού και αναπάντεχου χαμού σου ξεχύνεται σαν αστραπή και πλημμυρίζει τις ψυχές μας με αισθήματα βαθιάς θλίψης. Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024. Η καρδιά της Κρήτης γεμίζει με δάκρυα, γιατί έφυγε ένα άξιο τέκνο της. Έφυγε μια εξέχουσα προσωπικότητα της κρητικής διασποράς. Άνθρωπος που αγάπησε και τίμησε την Κρήτη όσο λίγη. Αμαριώτης ανήσυχος, ρεθεμιώτης πολυσήματος και δημιουργικός, αφοσιωμένος στην προβολή της Κρήτης και του πολιτισμού της. Έφυγε ένας άρχοντας, έφυγε ο Στέλιος Πατακός. Ο Πατακοστελής, όπως σε ξέραμε και σε προσφωνούσαμε όλοι, ο παχιασμένος κριτικός, ο ρούχνας της κριτικής παράδοσης, ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός και εκδότης εφημερίδου. Πάντα σε βλέπαμε στις κριτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με μια κάμερα και μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι για να μεταφέρεις την εικόνα και τα τεκτενόμενα σε όλο τον κόσμο. Τα λόγια φτωχά αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού. Γεια σου, Στελιανέ. Yeah.
τόπο, τόπο, τόπο και συνεχίζουνε. Τόπο και συνεχίζουνε, όλες τις μερακλίδες, όλες τις μερακλίδες. Συμμαχητές, 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 συμμαχητές,
Του Βασίλη θα τη ρίξω, του Βασίλη, του συναδέλφου σου, του συγγενού σου, που είναι στο Φόδελε. Να είσαι καλά. Ma che cosa fanno? Ma che cosa fanno?